είπα, αυτά μου κάνει ο αρχισυντάκτης και μετά εγώ βγαίνω στον αέρα χωρίς να μην ξέρω τίποτα. Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Μαζί μία ολόκληρη ώρα θα συγκρατήσουμε συντροφιά με πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα, διότι σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τεχνολογία και πώς αλλάζει η τεχνολογία το μέλλον και τις ζωές των νέων ανθρώπων που πλέον συμβάλλουν ενεργά σε αυτήν και όχι μόνο, έτσι. Να σας πω ότι πριν μπούμε σε αυτό το κομμάτι, θέλω να πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία βιβλιοπαρουσίαση που έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλλας. Εκεί βρέθηκε η Μανίνα Ζουμπουλάκη, μια συγγραφέας, πολύ δυνατή παρουσία, με πάρα πολλά βιβλία που έχει γράψει και μας παρουσίασε το βιβλίο του, το τελευταίο της βιβλίο, το σχεδόν ημερολόγιο μιας 82χρονης. Η κάμερα του ένα τσάνελ ήταν εκεί και τη συναντήσαμε από κοντά. Πάρτε μία γεύση στο βίντεο που ακολουθεί. You put your hands under my jacket. The cold as hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say there's a light in the darkest moments? Το απόγευμα της Παρασκευής, 15 Νοεμβρίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλλας και η αίθουσα Βασίλης Βασιλικός φιλοξένησε την συγγραφέα Μανίνα Ζουμπουλάκη. Αφορμή λοιπόν αυτού του γεγονότος στάθηκε το νέο μυθιστόρημα της συγγραφέας, το σχεδόν ημερολόγιο μιας 82χρονης. Ένα μυθιστόρημα που αγαπήθηκε και λάτρεψε το κοινό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ήταν γεμάτη από κόσμο, θαυμαστές της συγγραφέας, αλλά και φίλους που βρέθηκαν εκεί με αφορμή την παρουσίαση του νέου της μυθιστόρημα, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν από τη συγγραφέα μια γλυκιά αφιέρωση. Είμαστε λοιπόν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλλας, εδώ που ακριβώς δίπλα μου έχω μια πολύ δυνατή συγγραφέα, θα έλεγα, τη Μανίνα Ζουμπουλάκη. Και θα δανειστώ κάτι που είπατε στην ομιλία σας. Από τη γη ως τη σελήνη και από τη σελήνη πίσω εδώ. Και όλα αυτά, αν το κάνουμε επί χίλια, δεν φτάνουν οι λέξεις για να πούμε ότι έχετε χρησιμοποιήσει σε όλα αυτά τα βιβλία που έχετε γράψει. Ναι. Βιβλία και άρθρα, γιατί γράφω, δουλεύω σαν δημοσιογράφος από το 82. Ασταμάτητα μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Η ευκαιρία που μας έκανε να συναντηθούμε σήμερα εδώ ήταν το τελευταίο σας βιβλίο, αυτή η αφορμή. Το βιβλίο που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Το ημερολόγιο μιας 80χρονης. 82χρονης, ναι. Και θέλω να μου μιλήσει λίγο το τελευταίο σας βιβλίο. Είναι αυτό που λέει ο τίτλος, αλλά σε μυθιστορηματική απόδοση. Δηλαδή, ένα μυθιστόρημα που η ηρωίδα του είναι 82 χρονών. Κάνει πράγματα που δεν περιμένεις να κάνει μία τυπική γιαγιά. Είναι πολύ μοντέρνα, μιλάει με κανονική γλώσσα, δεν μιλάει με γλώσσα γιαγιάς, μιλάει με γλώσσα που μιλάμε όλοι. Έχει πλάκα, είναι αισιόδοξο, έχει ήρωες πολύ κανονικούς και λίγο πειραγμένους. Αυτό είναι ένα ωραίο βιβλίο, να το πω έτσι. Εγώ θέλω να μου πείτε, γιατί βλέπω απέναντι μου μια γυναίκα νέα ακόμα. Πώς, είμαι 59 πήκα χρονών, δεν είμαι και πολύ νέα. Το λέει το βιογραφικό μου εδώ. Δόξα Θεώ, βέβαια. Ναι, δεν έχω παράπονο. Είστε νέα. Πώς σας ήρθε να γράψετε για ιστορίες μιας 82χρονης? Μεγάλωσα με παππούδες και γιαγιάδες. Μεγάλωσα με μεγάλους ανθρώπους και με απασχολεί το θέμα αυτό. Με απασχολεί γιατί πάω προς εκεί. Και επίσης ξέρω και αυτή την κυρία που είπα, την διευθύντρια που είχαμε στον ταχυδρόμο όταν ήμουν σαν και σένα ή μικρότερη, η οποία τώρα είναι 83-84 και είναι ακριβώς έτσι. Και την πάτησα επάνω της. Mm-hmm. Δηλαδή, μου φάνηκε τρομερό ότι αν η Ρούλα μπορεί να είναι έτσι τώρα που είναι 80, όταν μιλάγαμε ήταν 82, τώρα είναι 83-84, μπορεί να είμαι κι εγώ έτσι κάποια μέρα και αυτό με γέμισε τρομερή αισιοδοξία. Οπότε είναι ένα βιβλίο που έχει μια χιουμοριστική διάθεση. Ναι, ναι, έχει και χιουμοριστική, αλλά και ρεαλιστική. Και ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί ήδη το κοινό. Βλέπουμε ότι σήμερα εδώ βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος στη μέση να το αγοράσει, γιατί ήθελε να το διαβάσει. Και άλλοι που το έχουν διαβάσει έχουν αναφερθεί σε πάρα πολύ ωραία σχόλια. Τους άρεσε. Ναι, ευτυχώς. Φαντάσου, ναι. Συνήθως όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν και την τάση μετά μια κλίση προς τη συγγραφή.
Γιατί, ναι, εγώ γράφω γιατί βιβλία. Γιατί αυτό, το πιστεύετε? Γιατί είναι. Κοίτα, από την ώρα που γράφεις, το πεδίο είναι ατελείωτο. Μπορείς να γράψεις βιβλία, θεατρικά, σενάρια, οτιδήποτε. Βίντεο κλιπ, σενάρια, ό,τι να είναι. Και βέβαια μπορείς να γράψεις και καταλόγους για να βγάζεις τα προς το ζήν. Το βιβλίο έχει μια ελευθερία που δεν την έχουν τα άλλα είδη. Δηλαδή, δημοσιογραφικά όταν γράφεις, γράφεις ή κατά παραγγελία ή θέματα τα οποία αφορούν ένα έτυπο εκεί που δουλεύεις. Το βιβλίο, όταν το ξεκινάς να γράφεις βιβλία, γράφεις κανονικά ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Δεν έχεις κανένα περιορισμό. Οπότε θέλετε κάποια στιγμή να νιώσετε πιο ελεύθερη, ξεκινήσετε να γράφετε το πρώτο σας βιβλίο και έτσι οδηγηθήκατε στα επόμενα. Ή και μου άρεσε κιόλας. Μου άρεσε το πρώτο βιβλίο που έγραψα, μου άρεσε μετά το δεύτερο, μου άρεσε ακόμη πιο πολύ το τρίτο. Και έτσι συνεχίζεις να γράφεις. Δηλαδή είναι κάτι, το κάνεις επειδή σου αρέσει. Σου δίνει και κάποια έσοδα κάνοντας κάτι που σου αρέσει. Δηλαδή δεν είναι. Και που αγαπάς. Και που αγαπάς πολύ. Και αυτό, να. Θα υπάρξει επόμενο. Ναι, συνέχεια. Έχω τώρα το επόμενο, το έχει επιμελητής. Αυτό στέγει όλο που το 82χρονο. Όχι, το τρίτο μέρος μιας τριλογίας που είχα αρχίσει πιο πριν. Μάλιστα. Που ήταν το πρώτο, ήταν «Κάτι μου κρύβεις», το δεύτερο ήταν «Άκουσέ με» και το τρίτο θα βγει την Άνοιξη, ελπίζω, που είναι σαν αστυνομικά, πάλι με ηρωίδα γυναίκα, σαραντάρα. Έχουν δράση, έχουν ναι, λίγο τρομερή μυστήριο. Τρομερή δράση, μυστήριο, μεταφυσικό αυτό. Πάντα υπάρχει κάποιο κοινωνικό θέμα που θίγεται. Στο πρώτο ήταν οι φασιστικές οργανώσεις, στο δεύτερο είναι οι άστεγοι της Αθήνας, στο τρίτο δεν θέλω να πω τι είναι, γιατί βασικά δεν θυμάμαι κιόλας, έχω καιρό που το έδωσα για επιμέλεια και το ξεχάσει. Θα το γνωρίσουμε, δεν μας το ξαναπαρουσιάσετε, εκείνο το βιβλίο. Ναι, ναι, μα ακόμη δεν έχω και τίτλο. Το τρίτο μέρος της τριλογίας της Δώρας. Δώρα είναι η ηρωίδα. Κάπου εδώ θα βρεθούμε πάλι και θα μάθουμε για το τρίτο βιβλίο που έρχεται από εσάς. Μα πάντα έρχομαι στην Καβάλα, με καλούν και έρχομαι με χαρά. Είμαι από εδώ, έχω μεγαλώσει εδώ. Ναι, ξέρω, λείπετε πολύ καιρό. Λείπω πολλά χρόνια, κάθε φορά που έρχομαι. Μου φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, ενώ έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και πάντα σκέφτομαι ότι όταν γεράσω πάρα πολύ θα έρθω να μείνω στην Καβάλα, αλλά δεν ξέρω, το βλέπω. Χλωμώ αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μας έρθετε πάντως. Μακάρι. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ και περιμένουμε το επόμενο. Ευχαριστώ πολύ. You put your hands under my jacket. The cold is hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say there's a light in the darkest moment? And this is the moment when I can be brave. You say you want to call a taxi, but I don't want to go and meet up all your friends. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά αυτή το πολύ ωραίο ταξίδι στην Δημοτική Βιβλιοθήκη που πήγαμε για την παρουσίαση αυτού πολύ ωραίου βιβλίου της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Γυρίσαμε στο στούντιο, που εδώ θα καλωσορίσουμε σήμερα τρεις ανθρώπους που ασχολούνται με ένα πολύ ωραίο κομμάτι της τεχνολογίας, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέρον, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ ενεργά στη ζωή πολλών παιδιών και όχι μόνο. Καλώς ήρθατε, κύριος Δημήτρης Μπογαρίδης. Ναι, ο οποίος είναι σύμβουλος και της Ακαδημίας Μαθητής Παιδιών. Μάθησης Παιδιών, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ναι. Η Κατερίνα Μωυσίδου, φοιτητρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Ηρακλής Γούσης. Δεν μην το κάνουμε πάλι λάθος, ο οποίος είναι μαθητής ακόμα στο πρώτο λύκειο της... Στο πρώτο γενικό λύκειο Καβάλας. Δεύτερη λυκείου, αν δεν κάνω λάθος, το θυμάμαι. Καλησπέρα και καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε, να σας βάλουμε στην παρέα μας και να μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής που σας φέρνει εδώ. Αρχικά με τον δάσκαλο των παιδιών που ήσασταν ο εμπνευστής τους, ήρθαν σε εσάς, μάθανε κάποια πράγματα, ξεκίνησαν από εσάς. Και ασχολήθηκα με ένα κομμάτι που έχει αρχίσει και γίνεται πλέον πολύ. Εξελίσσεται με τα χρόνια. Δυστυχώς γίνεται της μόδας, να το πούμε. Ναι. Αλλά δεν είναι της μόδας, δεν βέβαια. Δεν ήθελα έτσι. Να το δεν αναφέρω να είναι, έτσι. Δεν πρέπει να είναι της μόδας, αλλά γίνεται της μόδας. Σήμερα, αν δεν κάνει το παιδί μας εκπαιδευτική ρομποτική, δεν είναι in. Πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά εκπαιδευτική ρομποτική. Η αλήθεια είναι, βέβαια,
ότι αν η εκπαιδευτική ρομποτική αντιμετωπίζεται με έναν επιστημονικό τρόπο προσέγγισης, δηλαδή ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγματι όλα τα παιδιά να κάνουν εκπαιδευτική ρομποτική. Διότι η εκπαιδευτική ρομποτική έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα παιχνίδι και όλα τα παιδιά αγαπούν να παίζουν. Η εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από το παιχνίδι μεταδίδει στα παιδιά έναν τρόπο σκέψης ώστε να μπορούν να λύσουν προβλήματα έτσι όπως τα προβλήματα αυτά υφίστανται στην πραγματικότητα, στον πραγματικό κόσμο. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα αντικείμενο συνεργατικό, δηλαδή τα παιδάκια σε ομάδες των 4-5 ατόμων κάθονται κάτω, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δημιουργούν τις δικές τους κατασκευές και όταν τις τελειώσουν αισθάνονται πραγματικά πάρα πολύ περήφανα. Και επιπλέον η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα αντικείμενο το οποίο δίνει στα παιδιά έναν δομημένο τρόπο σκέψης και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό για την παραπέρα εξέλιξη των παιδιών, ανεξάρτητα αν θα γίνουν μηχανικοί ρομποτικοί, αν θα γίνουν δικηγόροι, ή αν θα γίνουν καθηγητές, ή αν θα γίνουν γιατροί. Σημαντικό. Όλοι ξεκινάνε να τη γνωρίσουν, αλλά ποιοι θα έχουν έφεση στο να την ακολουθήσουν. Θέλει και πολύ διάβασμα, θέλει και πολλές γνώσεις, γιατί συμπεριλαμβάνει όλες τις επιστήμες, πολλές επιστήμες μάλλον ταυτόχρονα. Οπότε θέλει και λίγο να το έχεις μέσα σου, να μπορείς να το κάνεις, όχι μόνο απλά να το μάθεις. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή, αν ήταν να βάλουμε πάλι τα παιδιά κάτω και να τους πούμε πάρετε αυτά τα βιβλία και αρχίστε να διαβάζετε, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Ο στόχος της εκπαιδευτικής ρομποτικής δεν είναι να πάλι τα παιδιά να αποστηθίζουν ξερή γνώση. Όχι. Ο στόχος της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι να μάθει τα παιδιά να σκέφτονται, είναι να μάθει τα παιδιά να αγαπούν, να μαθαίνουν, είναι να μάθει τα παιδιά να είναι περήφανα να ψάχνουν για αυτό που θέλουν, γιατί η γνώση, ξέρετε, στο διαδίκτυο υπάρχει. Έχω ένα κινητό εδώ, το κινητό σας μέσα υπάρχει τεράστια γνώση. Και αυτό το κινητό το έχουν σήμερα όλα τα παιδιά. Αν καθίσουν κάτω και πατήσουν πάνω, θα βρουν όγκο γνώσης απεριόριστο για οποιαδήποτε θέματα. Επομένως, δεν χρειάζεται να αποστηθίζουν, αρκεί να μάθουν να σκέφτονται. Αυτό βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κάτι εύκολο για να περάσει στα παιδιά. Η τεχνική μάθηση, STEA, μέθοδος μάθησης είναι όπως τη λέμε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν πάνω από 1000 επιστήμονες, δάσκαλοι, καθηγητές, ρομποτικής και τα λοιπά, γενικά όλων των επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και έχουν δημοσιευθεί τελευταία δεκάδες εργασίες σε συνέδρια, διεθνή συνέδρια και σε διεθνή περιοδικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κατεξοχήν επιστημονικό αντικείμενο με το οποίο δεν μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Πρέπει να είναι βαθύς γνώστης αυτού του αντικειμένου, δηλαδή να ξέρει τι είναι το STEAM. Και επί τη ευκαιρία, μια και κάνουμε, αναφερόμαστε σε STEAM, να πούμε λίγο για τους τηλεθεατές μας, ότι το STEAM... Τι είναι. Μπράβο. Το γνωρίσουμε. Μπράβο. Προέρχεται, προκύπτει από τα ακρονίμια των αγγλικών λέξεων science, από το S, το S από το science, που σημαίνει επιστήμη, το T από το technology, που σημαίνει τεχνολογία, το E από το engineering, που σημαίνει μηχανική, όλων των ειδών οι μηχανικές, δηλαδή μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, πολιτική μηχανική και τα λοιπά, τα πάντα, αρχιτέκτονες. Art, η τέχνη, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να κάνεις ένα προϊόν το οποίο θα είναι και όμορφο, δεν είναι να είναι απλώς χρήσιμο, να είναι και όμορφο το προϊόν το οποίο θα δημιουργείς, άρα η τέχνη μπαίνει μέσα. Και βέβαια, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, mathematics. Χωρίς μαθηματικά δεν γίνεται τίποτα. Και το κακό είναι ότι έτσι όπως διδάσκονται τα μαθηματικά... Γι' αυτό λέω, πρέπει να έχεις και μία έφεση και μία κλίση, να μπορείς να καταλάβεις μερικά πράγματα, όχι μόνο να τα μάθεις, να είσαι, να το μυαλό σου να δουλεύει, να ενεργεί σε αυτά τα κομμάτια, γιατί συνδυάζει πολλά πράγματα που πρέπει να έχεις έφεση, πολλές επιστήμες. Δεν είναι εύκολο. Να σας πω ένα παράδειγμα για να σας δώσω να καταλάβετε. Εάν καθίσουμε κάτω και πούμε στο παιδί, έλα εδώ θα σε μάθει μία εξίσωση, πώς θα τη λύσεις, αυτοί οι συντελεστές, οι παράγοντες, δεν θα καταλάβει τίποτα. Αν του πούμε του παιδιού όμως,
Εμείς έχουμε ένα λάστιχο και θέλουμε να ανεβάσουμε στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας νερό μέσα από αυτό το λάστιχο. Τι πίεση πρέπει να βάλουμε κάτω, στην άκρη, κάτω-κάτω στο λάστιχο για να μπορέσει να ανεβαίνει το νερό. Και αν παίζουμε με την πίεση, πώς θα ανεβοκατεβαίνει η στάχνη του νερού πάνω. Και του πούμε του παιδιού, έλα τώρα εδώ, κάτσε κάτω να κάνουμε μια εξίσωση με απλά πραγματάκια για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Και παράλληλα με το παιδάκι, του δείχνουμε και μέσα από έναν προγραμματισμό πώς μπορεί να προσομοιώσει αυτό το σύστημα. Δηλαδή να το κάνει και να το βλέπει στον υπολογιστή του. Έναν σωλήνα πώς ανεβοκατεβαίνει η στάθμη του νερού. Καθώς θα αλλάζει τους συντελεστές της εξίσωσης, θα παρακολουθεί τη στάθμη του νερού να ανεβοκατεβαίνει. Τότε θα καταλάβει ότι τα μαθηματικά υπάρχουν εκεί για να περιγράψουν τα φυσικά και τα μηχανικά συστήματα. Ακριβώς. Και επομένως τότε θα αγαπήσει τα μαθηματικά, διότι θα καταλάβει και είναι η έννοια τους. Διαφορετικά λυπάμαι, αλλά δεν θα τα αγαπήσει. Ναι. Δεν θα τα αγαπήσει. Θέλει να καταλάβει πού θα τον βοηθήσει. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν το κάνει το ΣΤΕΑ. Ναι, πολύ ωραίος τρόπος, πολύ ουσιαστικός τρόπος πλέον. Γιατί η αλήθεια είναι όταν πήγαινα εγώ σχολείο, τα μαθαίναμε όλα ξερά. Δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Ξέρω. Και εγώ όταν πήγαινα ακόμα χειρότερα ήταν. Στα δικά μας ήταν ένας δάσκαλος, 40 παιδιά από κάτω και μπλα μπλα έλεγε ο δάσκαλος και μετά την πρώτη ώρα, άντε στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη δεν παρακολουθούσε κανένα παιδί. Ενώ όταν στην πράξη δει ένα παιδί που τον βοηθάει, το καταλαβαίνει ακόμα καλύτερα. Ακριβώς. Έχουμε δύο μαθητές σας, οι οποίοι μας έχουν φέρει και τα έργα τους που έχουν κάνει μέσα από την... από αυτό το κομμάτι, ας το πούμε, το που εξελίσσεται σιγά-σιγά και όταν έχουμε και τις γνώσεις, το εξελίσσουμε και εμείς και το πάμε και παρακάτω, σε παρακάτω βήματα. Η Κατερίνα και ο Ηρακλής είναι εδώ σήμερα για να μας μιλήσουν πώς ξεκίνησε στη δική του ζωή η εκπαιδευτική ρομποτική, πότε μπήκε, πότε αποφάσισαν να ασχοληθούν. Κατερίνα, ας ξεκινήσουμε από σένα, δώσουμε προτεραιότητα στη γυναίκα. Είμαι η Κατερίνα Μωυσίδου. Είμαι φοιτήτρια στο πρώην τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πλέον είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Και ξεκίνησα εκπαιδευτική ρομποτική με την παρότρινση του καθηγητή μου από εδώ, του κ. Πογαρίδη, και με τη βοήθεια του κ. Καραμπατζάκη και της κ. Ιωάννας Μπακάλη. Και ξεκίνησα μέσα από τις δράσεις του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να κάνω κι εγώ εκπαιδευτική ρομποτική. Σε βρήκανε ή τους βρήκες? Πώς έγινε η συνάντηση σας? Έγινε μέσα από το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής, η αλήθεια είναι. Και ένα απόγευμα πέρασα από το εργαστήριο του καθηγητή μου να δω τι είναι όλο αυτό το κομμάτι με το STEM και την εκπαιδευτική ρομποτική. Οπότε σε ενθουσίασε. Με ενθουσίασε, ναι, και γι' αυτό έμεινα άλλωστε τόσα χρόνια και συνεχίζω και μένω μαζί τους. Ωραία. Εσένα, Ηρακλή. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι... Από πολύ μικρός, μπορώ να πω. Από ό,τι έχω ακούσει. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη ρομποτική. Παρακολούθησα το σεμινάριο ρομποτικής στο ΤΕΙ υπό την εποπτεία του κ. Πόγαρη, της κ. Μπακάλη και του κ. Κραμπατσάκη. Μόνος το ζήτησες. Ναι. Επίσης, πρώτη γυμνασίου που κάναμε κάποιο μάθημα τεχνολογίας, ήταν το μάθημα τεχνολογίας και φτιάχναμε κάτι αναλκυστήρες, κάτι ανεμογεννήτριες και από τότε δηλαδή ενδιαφέρθηκα για την ρομποτική. Mm-hmm. Και στη συνέχεια κατασκεύασα το πρώτο ρομποτικό μου όχημα, το οποίο και παρουσίασα στο ένα το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Στη συνέχεια πήρα μέρος στο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών και κατασκευάσαμε μαζί με μια ομάδα που λεγόταν Roboholics και ήταν ο επικεφαλής, ήταν και ο κύριος επικεφαλίδης. Και αυτό το έργο ήταν ένα έργο... Καμιά φορά είναι λογικό, όταν δεν έχεις βγει ποτέ στη τηλεόραση, είναι λογικό να κολλάς και να μην μπορείς να το παθαίνουν πάρα πολύ. Δεν είναι. Εμείς το έχουμε συνηθίσει. Το συγκεκριμένο έργο σου... Το συγκεκριμένο έργο, λοιπόν, όχι δικό μου, της ομάδας. Ναι, της ομάδας όλες που φτιάξατε μαζί. Βγήκε στα 5 καλύτερα έργα σε όλη την Ελλάδα. Τι έργο ήταν? Ήταν ένα έργο, ήταν το μπαστούνι για τυφλούς, ρομποτικό μπαστούνι για τυφλούς, το οποίο καθοδηγούσε τον άνθρωπο που είχε προβλήματα όρασης προς την σωστή κατεύθυνση για να αποφύγει εμπόδια κτλ. Και στη συνέχεια,
τώρα δηλαδή κατασκεύασα το σπίτι του μέλλοντος, που είναι η επόμενη προσωπική μου συμμετοχή στο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών. Θα πάρω μέρος με αυτό το έργο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Ασχολούμαι εδώ και κάπου στα 4 χρόνια. Εσύ, Καταρίνα? Εγώ λίγα λιγότερο από τον Ηράκλειο, 3. Πώς νιώθετε για τους μαθητές? Εγώ ασχολούμαι 10 χρόνια. Εσάς δεν ρωτάω, λογικά είναι να ασχολείστε περισσότερο. Τα τελευταία 10 χρόνια, ως με την ιδιότητα του Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας, ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με την εκπαιδευτική ρομπατική σημαντικά. Θα έλεγα μάλιστα ότι είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα. Εννοώ σε Αθήνα, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλη την επαρχία. Κάναμε όσες προσπάθειες μπορούσαμε κάτω από τις συχνές οικονομικές μας δυνατότητες να προωθήσουμε την εκπαιδευτική ρομποτική σε όλους τους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά άμα θέλουμε να λέμε την αλήθεια, αυτό το καταφέραμε μόνο σε επίπεδο Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας. Μάλιστα, στη Δράμα είμαστε οι πρώτοι που φέραμε μαζί με τον κύριο Καραμπατζάκη και την κυρία Μπακάλη και τον αδερφό του κυρίου Καραμπατζάκη. Είχαμε κάνει ένα ερευνητικό, αν μπορούμε να το πούμε, πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη RACAP και αφορούσε αυτήν την πλατφόρμα, γιατί ξέρετε, στην εκπαιδευτική ρομποτική, εδώ ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, νομίζει ότι είναι μόνο τα Lego Mindstorms. Δεν είναι μόνο τα Lego Mindstorms. Εμείς, ας πούμε, ως Ακαδημία, χρησιμοποιούμε 6 διαφορετικές πλατφόρμες, μία από τις οποίες είναι τα Little Bits. Αυτά λοιπόν είμαστε οι μόνοι που τα έχουμε στην Ελλάδα, είμαστε οι πρώτοι που τα φέραμε στην Ελλάδα. Λέγονται little bits, μικρά κομματάκια. Να σας δείξει λίγο η Κατερίνα γιατί λέγονται little bits, γιατί αποτελούνται από μικρά κομματάκια τα οποία ενώνονται μεταξύ τους μαγνητικά για να δημιουργήσουν, το βλέπεις, μαγνητικά, ναι, για να δημιουργήσουν τα παιδάκια διάφορα κυκλώματα. Απίστευτο. Δεν ξέρω ότι υπάρχουν και πράγματα. Αυτή είναι μια κατασκευή που την έκανε μια κοπέλα από την Ιορδανία στο διδακτορικό της και μέσα σε 3-4 χρόνια έγινε πολύ εκατομμυριούχος. Φτάνει να ξέρεις πού βάζεις το κάθε. Όχι, αυτά τους τα εξηγούμε εμείς. Ναι. Αυτή είναι ο ρόλος του δασκάλου. Και αναπτύχθηκαν όλες αυτές οι εφαρμογές που έχουμε ως εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής, πλατφόρμες, ας πούμε, μάθησης εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αναπτύχθηκαν, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, στο μεγαλύτερο τεχνολογικό πανεπιστήμιο του κόσμου. Ποιο είναι? Το MIT. Στο MIT Lab και αυτό. Αυτά λοιπόν τα φέραμε εμείς, λέγονται little bits, αλλά επειδή εμείς πάντα θεωρούμε ότι τα κοριτσάκια είναι λίγο πιο έξυπνα από τα αγόρια, στις ηλικίες τις μικρές. Χαμόγελο, να, το πρόγραμμα δεν το λέμε εμείς, Καταρίνα, το λένε οι άντρες, να ξέρεις. Το πρόγραμμα αυτό το αφιερώσαμε στα κοριτσάκια των σχολείων της Δράμας και εκεί στο Little Beach, ανάμεσα στο Little και το Beach, βάλαμε και τη λέξη Girl και το κάναμε Little Girl Beach επί 2 χρόνια εκπαιδεύαμε κοριτσάκια 5ης και 6ης τάξης δημοτικού της Δράμας. Εμείς λίγο θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτάκια και να σας δείξουμε πώς ακριβώς λειτουργούν αυτά που μας έχουν φέρει εδώ πέρα σήμερα τα παιδιά μας, τα παρουσιάσουν κιόλας, για να δείτε και τι ακριβώς μιλάμε. Σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι πίσω. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι σήμερα στην εκπομπή, γιατί τότε μιλάμε για τεχνολογία, μας τριγκάρει λίγο το θέμα. Πώς να σκεφτόμαστε, πώς να προχωράμε, πώς φτιάχνουμε πράγματα. Και όλα αυτά τα κάνει και έρχονται μέσα την εκπαιδευτική ρομποτική που μιλάμε σήμερα. Να πω ότι κάτι που ήθελα να αναφέρω και πριν, ότι εγώ ακούω ότι έχει γίνει όπως. Δεν ήθελα να το αναφέρω στην αρχή, ότι έχει γίνει πολύ διαδεδομένο αυτό το κομμάτι. Πολύ, ας πούμε, σε εισαγωγικά της μόδας. Ακούς ότι έχουν μπει σε διάφορες σχολές. Σου λέει ότι η δική μου σχολή έχει και εκπαιδευτική ρομποτική. Και πας σε ένα άλλο φροντιστήριο και σου λέει, έχουμε και εκπαιδευτική ρομποτική. Το έχουν βάλει όλοι μέσα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα για να μπει κάτι έτσι στην τόσο Ελλάδα εύκολα. Όλα είναι απλά. Υπάρχουν δύο τρόποι να λες ότι έχω εκπαιδευτεί για να μπορέσω να κάνω στεά. Ο ένας ο τρόπος είναι να πας σε ένα σεμινάριο μιας εταιρείας, όπως είναι η Ακαδημία, εμείς δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό, να σου κάνουν 8 ώρες, να σου πάρουν 160 ευρώ και να σου δώσουν μια πιστοποίηση ότι είσαι ο άριστος δάσκαλος στεά.
Ο άλλος τρόπος είναι να πας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθήσεις ένα σεμινάριο 400 ωρών. Προσέξτε, 8 και 400 δεν είναι το ίδιο, έτσι δεν είναι? Όχι. Και να πεις ότι εγώ ναι, ξέρω να κάνω στεά. Με τον δεύτερο συμφωνώ. Όχι. Ο πρώτος κοροϊδεύει τον κόσμο, συγγνώμη, αλλά ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Όλα αυτά τα παιδιά που πήγαν και τελείωσαν 8 ώρες και πήραν πιστοποίηση δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα άρθρο που να αφορά στο ΣΤΕΑΜ. Δεν ξέρουν τι είναι το ΣΤΕΑΜ. Το πρόβλημα προχθές εμείς για να, στην εκπαίδευση που κάναμε φέραμε την κυρία Μπακάλη από την Αγγλία για να κάνει στα παιδιά τα δικά μου, αυτά που είναι της εταιρείας, 5 ώρες μάθημα. Και όταν ήρθε μέσα και τους είπε, εσείς είστε μηχανικοί πληροφορικοί, δεν πιστεύω να περιμένετε να σας δείξω πώς θα κάνετε ένα ρομποτάκι με Lego. Αυτό που θα σας δείξω, θα σας εξηγήσω εγώ είναι, επί 5 ώρες τους έλεγε πώς θα συγκροτήσουμε τις ομάδες, πώς θα συμπεριφορόμαστε στα παιδιά, πώς θα μεταβάλουμε τις ομάδες, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο παραγωγικές. Τα παιδιά με το ζόρι δεν μπορείς να τα βάλεις να ησυχάσουν, όμως θα βρίσκουν στην ομάδα τους μεταξύ τους, θα είναι ησυχά, θα δουλεύουν. Αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Ο Ηρακλής θα μας εξηγήσει λίγο τι είναι το ΣΤΕΑΜ, γιατί εκτός από αυτό που θα μας παρουσιάσει, είναι και η κατασκευή που μας έχεις κάνει, τόσο ναι, όμορφη. Ναι. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο Α, ΣΤΕΑΜ, Art, δηλαδή γενικά δηλαδή, και η πέτρα που είναι σχεδιασμένη στον τοίχο είναι από το χέρι. Είναι περασμένη δηλαδή από το χέρι. Να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα μάθει να φτιάχνω σπίτι κάποτε στο σχολείο, στο κομμάτι της τεχνολογίας, με μακετόχαρτο, αλλά να το κάνω τόσο όμορφο απ' έξω. Είναι από μακετόχαρτο. Είναι από μακετόχαρτο και είναι μια τεχνική, δηλαδή, έτσι ψαγμένη από το ίντερνετ. Έφτιαξα δηλαδή επίσης και τα μαρουλάκια, όπως μπορείτε να δείτε και στον κήπο. Και γενικά, δηλαδή, όλο το μέσα, το σπίτι, δηλαδή, τα έπιπλα κτλ. Είναι κομμάτι, δηλαδή, της τέχνης. Θα μας δείξεις λίγο ναι. Τώρα τι ακριβώς έχεις κάνει σε αυτό το σπίτι, να μας δώσεις μια εικόνα να καταλάβουμε. Ναι, το σπίτι λοιπόν του μέλλοντος αποτελείται από 4 αυτόματα συστήματα. Σε αυτό το σύστημα, εδώ πέρα, ελέγχει φώτα και την τέντα και ανάλογα λοιπόν με τη φωτεινότητα κλείνει και ανοίγει η τέντα. Mm-hmm. Το ίδιο γίνεται και με τα φώτα, όταν δηλαδή πέφτει σκοτάδι. Και όταν όμως ο άνθρωπος, μισό λεπτό λίγο. Και όταν ο άνθρωπος είναι βράδυ και θέλει να παίζει για ύπνο, δεν θα χρειάζεται να πάει να πατήσει κάποιο διακόπτη. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να περάσει από την πόρτα του υπνοδωματίου του. Αυτός ο εισιτήρας τον αντιλαμβάνεται και τα απενεργοποιεί τα φώτα αυτόματα, ανεξάρτητα με την εξωτερική φωτεινότητα. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα ξαναενεργοποιεί. Εδώ πέρα έχω σχεδιάσει επίσης και ένα άλλο σύστημα φώτων και τεντών, που έχω σχεδιάσει μια εφαρμογή στο App Inventor. Και ανάλογα λοιπόν, πατάω π.χ. ένα κουμπάκι. Θέλω λίγο να εξηγήσει. Ναι. Αυτή είναι η εφαρμογή τη σχεδίαση μέσω των υπολογιστή. Ναι, ναι, στο App Inventor είναι. Είναι μια εφαρμογή που σχεδιάζω διάφορε άλλε εφαρμογέ. Παιχνίδια, δηλαδή άλμπουμ και μουσική. Τι γνώσει έχει βάλει σε αυτήν την εφαρμογή, δηλαδή μαθηματικά ή συνδυάζονται πάρα πολλά είναι πράγματα. Προγραμματισμό κυρίω. Προγραμματισμό. Scratch είναι. Να το πούμε έτσι. Και σχεδίαση λοιπόν τη συγκεκριμένη. Εξήγησε και σε εμά που δεν καταλαβαίνουμε, εφαρμογή, γιατί για ναι, σένα ναι, μπορεί αυτή να είναι εδώ εύκολο. Πέρα είναι. Ωραία. Αυτή εδώ πέρα είναι. Και πατώντας ένα κουμπάκι, κλείνω και ανοίγω τα φώτα. Εδώ ανοίγω τη τέντα του υπνοδωματίου. Για να είναι πιο απλά όλα σε εμά, έτσι. Ανάψουμε κάποιοι τα προγραμματίζουν, τα φτιάχνουν και μετά μα τα δίνουν έτοιμα. Τόσο απλά. Ναι, στις εφαρμογές. Και το κλιματιστικό ελέγχω. Εδώ πέρα του σαλονιού. Είχα βάλει και πλυντήριο, αλλά με χάλασε. Είναι στην η κατασκευή. Ναι, ναι, ναι. Είναι υποκατασκευή αυτό. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν έχω επίσης και τέλος. Έχω ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος που ο αισθητήρας υγρασίας παίρνει μετρήσεις και ανάλογα με αυτές, τώρα δηλαδή που είναι, το βάλω μέσα στο νερό, είναι πολύ υγρό το χώμα, ανάβουν τα μπλε λαμπάκια και κλείνουν η βάνα της δεξαμενής, ενώ όταν είναι ξερό το χώμα, δηλαδή δεν βρίσκει νερό, αναβοσβήνουν τα κόκκινα λαμπάκια και ανοίγει η βάνα της δεξαμενής, ώστε να τρέξει το βρόχιμο νερό. Τέλος, έχω σχεδιάσει και ένα σύστημα αυτόματου πάρκινγκ, που όταν ανάβει το κόκκινο λαμπάκι είναι ένδειξη εγκατελειμμένου χώρου στάθμισης, ενώ όταν ανάβει το πράσινο σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ναι, αυτό είναι την μπροστά τη μεριά, γι' αυτό ναι. Βλέπουμε τώρα το κόκκινο και το πράσινο, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά ανάβει το κόκκινο όταν υπάρχει όχημα μέσα, μόλις φύγει το όχημα, ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Ανάβει το πράσινο λαμπάκι.
Πάρα πολύ ωραίο και έξυπνο, πολύ ωραία κατασκευή. Ναι, ναι, ναι. Και οφείλω να πω ότι μας κάνει πιο εύκολα τα πράγματα. Βέβαια. Ναι. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού, δηλαδή και να φύγεις από το σπίτι, να πεις ότι κάτι ξέχασα. Ακριβώς, αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα κιόλας από την εφαρμογή σου. Ναι, να διευκολύνω και πιο πολύ τη ζωή των ανθρώπων. Και επίσης να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Αυτό που λες, το έχεις κάνει και με το πλυντήριο και με την κουζίνα. Με το πλυντήριο. Να έχεις ξεχάσει ένα μάτι ανοιχτό. Με το πλυντήριο. Έφτιαξα μία κατασκευή μικρή. Ναι. Και ήταν ένα πλυντήριο, αλλά από μακετόχαρτο. Ναι. Δεν μπορούσε να σταθεί καλά το μοτεράκι με τον κάδο, να το πούμε έτσι. Α, ήθελα κάτι και μεγάλο. Ακριβώς. Και γι' αυτό δηλαδή δεν βρήκα τη σωστή αναλογία για να κολλήσει το ένα με το άλλο. Ναι. Και έτσι δεν μπορούσα να το δείξω αυτή τη στιγμή το τέτοιο. Ωραία. Κατερίνα, να περάσουμε λίγο και σε σένα, να δούμε τι μας έχεις φέρει. Λοιπόν, εγώ εδώ σας έχω φέρει ένα ρομποτάκι. Είναι σχετικά αναγνωρίσιμο. Μοιάζει λίγο, αν παρατηρήσετε, μοιάζει λίγο με το ρομποτάκι που βλέπουμε στις ταινίες στο Star Wars. Έτσι, μπράβο, ναι. Είναι ο R2-D2, λοιπόν. Από εκεί εμπνεύστηκες. Θα σας πω από πού εμπνεύστηκα. Λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή, λοιπόν, τα Little Bits, όπως είπε και ο καθηγητής μας πριν, αποτελείται από διάφορα ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με μαγνήτες. Τι θέλετε να μου πείτε εσείς για τα Little Bits πριν, κάτι... Για αυτή τη δράση μας, ναι, πήραμε το ασημένιο πανελλαδικό βραβείο Educational Business Awards, σε μια έτσι ταπεινή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Αυτό, τόσο απλά τα πράγματα. Για εξηγήσε μου, Κατερίνα, τα Little Bits τι είπες, κάνουμε. Τα Little Bits είναι ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με μαγνήτες, mm-hmm, ώστε η σύνδεσή τους να είναι πολύ εύκολη. Και οποιοδήποτε παιδί, αντί να μπλέκει με καλώδια, κολλήσεις, πώς θα το βάλω, πώς θα το κολλήσω, γίνεται αυτή η διαδικασία πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, ναι, όντως. Εκτός αυτού, από ό,τι θα παρατηρήσετε, είναι διαφορετικό χρώμα το καθένα. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ήδη προγραμματισμένο από πριν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Άρα είναι εύκολα μέσα σε εισαγωγικά και στον προγραμματισμό τους. Οπότε πρέπει να γνωρίζεις τι κάνει το ροζ, τι κάνει το μπλε, σωστά, τι κάνει σωστά το πορτοκαλί, για να τα συνδέσεις σωστά και να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Και μέσα βλέπετε είσαι και άλλα χρώματα πράσινα. Ναι, τα πράσινα συνήθως είναι η έξοδος του συστήματος, είναι αυτό που βλέπουμε, το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Είναι ένας ήχος, μια εικόνα, όπως λέμε συνήθως. Οπότε εδώ τι έχουμε κάνει, μας ήρθε μια ιδέα με τον καθηγητή για το συγκεκριμένο αποτελεί τη διπλωματική μου εργασία, να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά σενάρια και να χρησιμοποιήσουμε δύο πλατφόρμες από τα... Δύο πακέτα, συγγνώμη, από την πλατφόρμα των Little Bits. Το Code Kit λέγεται το ένα πακέτο και το άλλο είναι το Droid Inventor Kit, όπου βλέπετε κανονικά το ρομποτάκι από το Star Wars, να τα συνδυάσουμε και να μπορέσουμε. Τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο, για να καταλάβω. Ναι, να συνδυάσουμε αυτά τα δύο πακέτα. Το ρομποτάκι, το Droid, στην ουσία είναι ένα ρομποτάκι το οποίο αποτελείται από Little Bits και συνδέεται με μια εφαρμογή στο κινητό. Mm-hmm. Και η συγκεκριμένη εφαρμογή μας δίνει στην αρχή πώς θα κάνουμε το κύκλωμα και μετά πώς θα κατασκευάσουμε τα πλαστικά μέρη του ρομπότ και να μπορούμε να παίξουμε με το ρομποτάκι. Απλά. Ναι. Και έχουν μια επικοινωνία μέσω Bluetooth. Πάλι μια εφαρμογή που έχει χτιστεί και από εκεί. Παίζουμε με το ρομποτάκι και κάνουμε διάφορα πραγματάκια στην ναι, ουσία. Ακριβώς. Το CodeKit απ' την άλλη μας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε κιόλας αυτά τα Little Bits. Οπότε στην ουσία συνδυάσαμε αυτά τα δύο πακέτα. Έχουν προγραμματίσει τα Little Bits εμείς εδώ πέρα. Εδώ ναι, είναι προγραμματισμένα. Αυτό στην ουσία είναι κανονικά. Είναι κανονικό ουσία, είναι. Είναι κανονικό, είναι μέσα από τα πλάνα μαθήματος. Δηλαδή κατασκεύασα εκπαιδευτικό υλικό που μπορώ να μπω εγώ μέσα στην τάξη και να κάνω μάθημα κανονικά στα παιδιά με αυτά τα δύο πακέτα. Πόσο εύκολο ήταν για σένα αυτό τώρα. Πόσο σε πέδεψε. Δεν με πέδεψε. Η αλήθεια είναι ότι δεν με πέδεψε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Και το κομμάτι του STEM και τα Little Bits με τα οποία είχα δουλέψει λίγο πιο πριν. Οπότε κάθισα και ασχολήθηκα παραπάνω και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο και πολύ ευχάριστο η όλη διαδικασία. Όταν σου ευχαίνεται ευχάριστη και δημιουργική, δηλαδή και 8 ώρες να καθίσεις μπροστά, δεν το καταλαβαίνει. Λες, ήμουν 2 ώρες μόνο. Και μετά λες, πω, πέρασαν 8 ώρες, αλλά εμένα μου άρεσε. αυτό είναι το. Αυτή είναι η σημασία της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, να πω. Ότι το κάνεις με πάρα πολύ ευχάριστα. Το σημαντικό είναι ότι τώρα με τον κύριο Καραβατζάκη και με δύο κορίτσια από τη Δράμα, την Σαββίδου, τα δύο Σαββιδάκια που λέμε τα δίδυμα, λοιπόν, όχι μόνο ξεκινήσαμε τώρα και δημιουργούμε σε συνεργασία με το MIT τα δικά μας beats.
κομμάτια. Δηλαδή αυτά τα little bits δημιουργήθηκαν στο Media Lab του MIT, αλλά επειδή εμείς είμαστε στο ίδιο club, εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι του MIT στην Ελλάδα, τώρα ξεκινήσαμε και δημιουργούμε, μπράβο, δικά μας beats, δικά μας κομματάκια, για να κάνουμε σιγά σιγά. Αυτό είναι εκπαιδευτική πλατφόρμα. Αλλά δεν ξέρει ο κόσμος, τι ξέρει, πώς να το χρησιμοποιεί. Όχι. Lego Mindstorms. Παίρνουμε τα Lego, τα δένουμε και τα λοιπά και πλάμε. Επίσης, εκείνο που κάνει εκεί προηγουμένως ο Ηρακλής, είναι εκπαιδευτική πλατφόρμα. Δηλαδή, εγώ τους έκανα Αρδουίνο καμιά δεκαριά μαθήματα, δωρεάν βέβαια, διότι εγώ αγαπάω τα παιδάκια και η ευκαιρία τις Κυριακές, πότε Κυριακές ήταν. Κυριακές. Τις Κυριακές τους μάζευα και τους έκανα κάποια μαθήματα, ας πούμε, και όλοι έτσι κάπως ξεκίνησαν. Δεν είναι μόνο ξέρετε, ο Ηρακλής, είναι και ο Δημήτρης, ο Καλοπίσης, ναι. Ο οποίος μέχρι πέρσι ο κύριος Σαμαράς σταμάτησε το δικό του το έργο και έκανε ολόκληρες δηλώσεις. Ας πούμε, τις δηλώσεις του, τις 7 λεπτά εδώ στο νομό μας, τα 5 ήταν για το έργο του Καλοπίση. Έχουν προοπτικές αυτά τα παιδιά καταρχήν. Εντάξει, αυτά είναι και χαρισματικά παιδιά. Έτσι λέει και ο γκουρού, Έχουν, βέβαια, αυτό είναι σίγουρο. Ξέρετε, και επίσης, γιατί... ξέρετε τι άλλο μου είπε πριν, ότι από το 11ος άθλος, έτσι, του Ηρακλή. Του Ηρακλή, αυτός είναι. Ο 11ος άθλος του Ηρακλή, γιατί... 10 έκανε έχει... ο Ηρακλής και δικός μας ο Ηρακλής έκανε τον 11ο. Ναι. Τον 11ο. Συμφωνώ. Έχει πολύ καλά στοιχεία, έχει πάρει και το έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα, όπως και η Κατερίνα. Και εντάξει, τώρα ο Δημήτρης είναι η αλήθεια, είναι πιο μικρός. Ναι. Που στην ηλικία αυτών των πιο μικρών παιδιών, δύσκολα πιστεύω θα βρεις κάποιο παιδί που να θέλει τόσο πολύ να ασχοληθεί με την τεχνολογία, με τα μαθηματικά. Τα περισσότερα παιδάκια δεν ξέρω. Εγώ μιλάω με βάση τη γενιά μου βέβαια. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ξύνησα προηγουμένως, αν επιτρέπετε. Εξήγησα προηγουμένως ότι δεν είναι ο στόχος μας να βάλουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με την τεχνολογία και τα μαθηματικά. Ο στόχος μας είναι να τους μάθουμε να σκέφτονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να μπορέσει να μεταδώσει το παιδί την ικανότητα να σκέφτεται δομημένα είναι σημαντικό και για τον αυτό που θα γίνει γιατρός. Συμφωνώ. Γιατί, ένα παράδειγμα. Πάμε στο γιατρό και του λέμε: Γιατρέ μου, εδώ στο πλευρό έχω έναν πόνο. Αυτός ο πόνος μπορεί να οφείλεται σε 10 διαφορετικές αιτίες. Αν ο γιατρός δεν έχει δομημένο τρόπο σκέψης, θα σου πει: πόνο, πάρε αυτή την αγωγή. Πας την παίρνεις σε 3 μέρες, 5 μέρες, έρχεσαι, λέει: Γιατρέ, την πήρα, αλλά δεν πέρασε. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, εδώ είμαστε εμείς. Πάρει και εκείνη και σε κάνει πειραματόζω. Ο γιατρός όμως, ο οποίος έχει δομημένο τρόπο σκέψης, θα πει: Ωραία, έχεις αυτόν τον πόνο. Για να συζητήσουμε. Άρα αυτό αποκλείεται, εκείνο αποκλείεται, εκείνο αποκλείεται, αποκλείεται. Και πάει στην αιτία, την πραγματική τιμή, αποκλείοντας με την δομημένο τρόπο σκέψης. Αυτό σου μαθαίνει να κάνει το συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν θα πάει να σου δώσει το χάπι που πρέπει για να τελειώσει. Ο δικηγόρος. Άντε, το παιδί θέλει να γίνει δικηγόρος. Φαντάζεστε ένα δικηγόρο που πάει στο δικαστήριο και αρχίζει και λέει μία στο καρφί και μία στο πέταλο για να υποστηρίξει το δίκαιο του πελάτη του. Σκεφτείτε έναν άλλον δικηγόρο, ο οποίος θα ξεκινήσει από εδώ, θα πάει εκεί, θα πάει εκεί, θα πάει εκεί, θα δομήσει έτσι το λόγο του, ώστε στο τέλος να έχει πείσει τους δικαστές ότι ο πελάτης του έχει δίκιο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά. Να τα μάθουμε να σκέφτονται δομημένα και να λύνουν προβλήματα. Και κυρίως και πάνω απ' όλα να αγαπούν τη μάθηση. Εάν ο δάσκαλος καταφέρει να κάνει στα παιδιά να αγαπούν τη μάθηση, είναι απολύτως επιτυχημένος δάσκαλος. Αυτό θα έλεγα. Είναι ο πιο επιτυχημένος δάσκαλος που υπάρχει. Ηρακλή, πόσο καιρό σου πήρε να κατασκευάσει το σπίτι του Μέλλοντος? Με πήρε ένα καλοκαίρι, 3 μήνες. Το συγκεκριμένο έργο, ναι, 3 μήνες. Εσένα, Κατερίνα, πόσο καιρό σου πήρε να το κατασκευάσει? Η συνολική εκπόνηση της εργασίας στην ουσία πήρε 6 μήνες. Γιατί είχε και κομμάτια μέσα τα οποία δεν τα γνώριζα. Όπως για παράδειγμα ότι έχει σχέση με διδακτική, που είναι άλλο το αντικείμενο. Ναι. Οπότε... Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ναι. Δεν μπορείς σε 6 ώρες να μάθεις να κάνεις το σύστημα και να μάθεις να διδάσκεις και στεάμ. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνεις? Δεν γίνεται. Εμείς, εγώ και η κυρία Μπακάλη, η οποία ήταν η καλύτερη βέβαια, αλλά είχε πάνω από 1000 ώρες στην αίθουσα. Ξέρετε τι σημαίνει πάνω από 1000 ώρες στην αίθουσα?
και η οποία ξεκίνησε και το διδακτορικό της στο Πολυτεχνείο κάτω στη Σάμο και τα λοιπά και σε αυτό το αντικείμενο. Και με την οποία δημοσιεύσαμε και εργασίες σε διεθνή συνέδρια και με την οποία και μας καλούσαν, σε όλη την Ελλάδα μας κάλεσαν να πάμε να παρουσιάσουμε την εκπαιδευτική ρομποτική και την συνεργατική μάθηση. Διαβάσαμε 500 εργασίες για να τα κάνουμε αυτά. Τώρα ξαφνικά έρχεται το παιδί, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά από το τάδε φροντιστήριο γαλλικών ή αγγλικών, ας πούμε, να κάνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε? Εμείς είμαστε οι λύθοι που κάνουμε τόσο κόπο, 10 χρόνια, ας πούμε, προσπάθεια. Όχι, όχι, δεν είπαμε κάτι. Ίσα-ίσα, κάθε άλλο. Εμείς έχουμε γράψει και ένα βιβλίο. Πώς να φτιάχνουμε? Θα σας μάθω. Διότι πρέπει να ξέρετε, όσοι με ρωτάνε η εκπαιδευτική ρομποτική σε τι ηλικίες απευθύνεται, τους λέω από 6 έως 96 ετών. Επομένως, όλοι μας είμαστε μέσα. Εντάξει. θα φροντίσουμε να κάνουμε κάτι εδώ πέρα με το μαζί. Να βάλουμε όλες τις γνώσεις μας κάτω. Ό,τι θέλετε. Εγώ θα βάλω το καλλιτεχνικό μου ταλέντο, να ξέρετε. Λίγο δεν είναι. Είπαμε να εκεί το καλλιτεχνικό, το arts. Χωρίς το arts δεν γίνεται τίποτα. Και θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτά τα ωραία σπιτάκια που ξέρεις να φτιάχνεις, ναι, μας χρειάζονται. Ναι. Έχω πολλά χρόνια να ασχοληθώ, αλλά πιστεύω ότι άμα το έχεις, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν το χάνεις. Και είχα φτιάξει και σπίτι με πισίνα, τώρα που το σκέφτομαι. Σχολείο είχαμε κάνει, ομαδική ήταν η εργασία μας, με πισίνες, όχι πισίνες, για κολυμπητήριο, για τένις, για μπάσκετ. Είχαμε κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Χρειαζόμαστε στις εργασίες που θα πάμε τώρα να συμμετάσχουμε σε αυτές τις ανοιχτές των ανοιχτών τεχνολογιών. Θα λέμε, εδώ έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος θα μας κάνει και το arts. Έτσι, το κομμάτι αυτό εδώ της εργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε. Πολύ δυνατά. Να έχετε μπει, ναι, να μου πεις. Όχι, επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο βραβεύτηκε με το δεύτερο βραβείο στο 10ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής που έγινε στην Νέα Καρβάλη. Και τώρα ετοιμάζεσαι να πάρεις κι άλλο. Προσπαθώ. Ελπίζω. Το εύχομαι να είναι και το πρώτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα σήμερα μαζί μας και μας ενημερώσετε, γιατί είναι καλό να βάζουμε και το κομμάτι της τεχνολογίας και να λέμε και να εξηγούμε και για πράγματα στον κόσμο για να τα ξέρει και να τα γνωρίζει. Όσοι τα ξέρουν, τα γνωρίζουν εδώ πέρα μαζί μας. Εμείς τώρα θα περάσουμε. Και εγώ θέλω να σας πω δύο κουβέντες. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί με καλέσατε και να σας συγχαρώ και να σας παροτρύνω τέτοιου είδους θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά και αφορούν το σύνολο της κοινωνίας μας, να τα βάζετε ως θέματα στην τηλεόραση και καλέστε άλλους που είναι ειδικοί. Εμείς σε αυτά είμαστε ειδικοί, στα άλλα δεν είμαστε ειδικοί. Είμαστε καλοί. Εντάξει. Εμείς περνάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγα λεπτάκια. Εδώ είμαστε λοιπόν και μετά την τεχνολογία έχουμε να πάμε σε ένα άλλο θέμα που θα σας πάω σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως να πω ότι χωρίς τους συνεργάτες μας δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς τον Γιάννη τον Ζάχαρη που ήταν σήμερα στα πλάνα μας δεν γίνονταν τίποτα και χωρίς τον Δημήτρη Οδουδουξή που είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής δεν γίνεται τίποτα. Να σας πω ότι θα περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε στο μαζί ο παθολόγος, διαβητολόγος, κύριος Στέφανος, ναι, λοιπόν, για το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του διαβήτη, όπου ήταν στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε, 14 Νοεμβρίου, και είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Είχαμε εδώ πέρα φυσικά καλεσμένο τον πρόεδρο του Συλλόγου Γλυκιά Αγκαλιά και μας μίλησε για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά τους περισσότερους, όχι μόνο τους μεγάλους ηλικία, αλλά και τους μικρούς, διότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες στο κοινό. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για εσάς. Έτσι κάπως θα ολοκληρώσουμε σήμερα την εκπομπή. Ο κύριος Στέφανος Παντωνίου μίλησε στην κάμερα του ένα channel, παθολόγος, διαβητολόγος, για το τι είναι ο διαβήτης σήμερα και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Στις 8 είναι το ένα live με τον Τάσο Παλαιστίδη και στις 9 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το ένα channel. Πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 5.30 σας περιμένουμε και πάλι όλους με όλους εδώ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 14 Νοεμβρίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα διαβήτη.
Κάθε χρόνο αφιερώνουμε αυτή τη μέρα σε μια συγκεκριμένη αιτιολογία. Φέτος αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την Παγκόσμια ημέρα διαβήτη στην οικογένεια. Στην οικογένεια τα λέμε όμως για να δούμε πώς μια οικογένεια μπορεί να ανακαλύψει τον διαβήτη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, πώς μπορεί να προλάβει την εμφάνιση του ζαχαρόδη διαβήτη, πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή και πώς μπορεί να εμποδίσει την εμφάνισή του έτσι τόσο στο άτομο αυτό που ασχολείται με αυτό μες στην οικογένεια, για όλη την οικογένεια. Άρα λοιπόν μιλάμε μια παγκόσμια ημέρα διαβήτη αφιερωμένη τουλάχιστον στην Ελλάδα, στην οικογένεια. Να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Διαβήτη. Το 1991 υπήρχε μια αύξηση του διαβήτη παγκοσμίως. Έτσι αποφασίσανε μια ομάδα από την παγκόσμια, από το IDF, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, να ασχοληθεί με το διαβήτη τόσο παιδιά τόσο και σε ενήλικες. Και έτσι λοιπόν άρχισε να ενημερώνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επειδή η πρώτη αυτή έγινε, η πρώτη ημερομηνία που καθιερώθηκε αυτή η 14 Νοεμβρίου, αποφασίσαν να αφιερωθεί και να γιορτάζεται κάθε χρόνο, γιατί αυτό την πρώτη φορά που ανακαλύφθηκε ο διαβήτης και είπαν να φτιάξουν μια ολοκληρωμένη ιδέα, ήταν από τον Best, τον Charles Best, και προς τιμήν του, γιατί ήταν μέρα των γενεθλίων του, καθιερώθηκε αυτή η μέρα. Την πρώτη φορά ξεκίνησαν δειλά-δειλά ορισμένες χώρες και φτάσαν σε ένα σημείο 140 χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα αυτή, τη 14 Νοεμβρίου, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα διαβήτη. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στα δικά μας, στην Ελλάδα, που μια χώρα που συμμετέχει και αυτή στα διεθνώς δρόμενα, έτσι και εμείς κάθε χρόνο, 14 του μηνός, 14 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε την ημέρα του διαβήτη. Αυτό έχει ένα σκοπό κυρίως να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και τους συμπατριώτες μας στην Καβάλα, αλλά τόσο τους Έλληνες όσο και τον υπόλοιπο κόσμο, να ασχοληθεί με αυτή την πλέον μάστιγα, θα έλεγα, το αιώνα μας, την νόσο εντός παρενθέσεως του ζαχαρόδη διαβήτη. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μέχρι προοπτική στην Ελλάδα βλέπαμε ότι είχαμε γύρω στις 7-8% άτομα με ζαχαρόδη διαβήτη στον ελληνικό πληθυσμό. Αυτό έχει αυξηθεί, έχει πάει 10% με προοπτική να γίνει 12%. Άρα μιλάμε για σχεδόν 1.000.000-1.200.000 κόσμος Έλληνες έτσι, να πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη. Από αυτά σήμερα μιλάμε για 425 εκατομμύρια που πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη σε όλο τον κόσμο. Αν δούμε όμως αυτοί που έχουν και άλλες αιτίες με προοπτική να κάνουν διαβήτη, όχι διαγνωσμένο, αλλά με τάση διάγνωσης, αυτό θα φτιάξουμε για έως τα 690 με 700 εκατομμύρια άτομα που θα πάσχουν από διαβήτη. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τρομακτικό νούμερο που μας κάνει ακόμα να φοβόμαστε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Να σκεφτείτε όμως ότι το 50%, ένα στους δύο, παραμένουν και σήμερα αδιάγνωστοι. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μια διάγνωση στα 400-500 εκατομμύρια, μιλάμε για 1 εκατομμύριο, έτσι, γιατί τα υπόλοιπα είναι αδιάγνωστα. Τα 2/3 από αυτά τα άτομα που είναι διαγνωσμένα σήμερα με ζαχαρόδη διαβήτη, μιλάμε για γύρω στις 212 εκατομμύρια, έτσι παραμένουν αδιάγνωστα. Οι υπόλοιποι, τα 2/3 είναι σε παραγωγική ηλικία, δηλαδή άτομα νέα τα οποία παράγουν και μιλάμε για 320-330 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτά τα άτομα, σκεφτείτε ότι έχοντας διαβήτη μπορούν να νοσήσουν ανά πάσα στιγμή και να έχουν τις επιπλοκές, άρα θα έχουμε προβλήματα στην παραγωγή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό οικονομικά. Βλέπουμε ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από διαβήτη και αυτά είναι στατιστικά του 2017. Ερχόμαστε στη σημερινή ημερομηνία και βλέπουμε ότι κάθε 8 λεπτά μπορεί ένας θάνατος να προέρχεται από ζαχαρόδη διαβήτη. Και αυτό γιατί έχουμε προβλήματα, όχι αυτού καθεαυτού ο διαβήτης, όσο οι επιπλοκές που δημιουργεί ο διαβήτης. Και μιλάμε επιπλοκές κυρίως τα καρδιαγγειακά, που μπορεί να είναι αγγειακά εγκεφαλικά, είναι εμφράγματα, στεφανία ενός εν γέννη, μπορεί να είναι διαβητική άμφιβλη στρολιδοπάθεια, μιλάμε για ένα ποσοστό μεγάλο που οδηγείται σε τύφλωση χωρίς να μπορεί να επανέλθουν οι διαταραχές από τα μάτια σε κανονική φάση, παρά μόνο με πρόληψη. Αν προλάβουμε την εξέλιξη της αμφιβλής στρολιδοπάθειας ή την εμφάνιση, μόλις εμφανίζεται η διαταραχή αυτή, μπορεί να προληφθεί και η τύφλωση. Επιπλέον, βλέπουμε ότι εκτός από την αμφιβλής στρολιδοπάθεια είναι και η λεγόμενη νευροπάθεια, πονάνε τα πόδια. Πολλοί κατατρέχουν σε διάφορους γιατρούς, ορθοπαιδικούς, νευρολόγους, οτιδήποτε άλλο. Ενώ υπάρχει μια διαβητική διαταραχή που προκαλεί αυτή την διαβητική νευροπάθεια. Ερχόμαστε σε άλλη μια μεγάλη βάση και επιπλοκή η διαταραχή από το νεφρό, η νεφροπάθεια. Και νομίζω ότι είναι η γενεοσυρουργός αιτία για να καταλήξει το άτομο αυτό σε τεχνητό νεφρό. Άρα βλέπετε ότι
η μεγάλη μερίδα των υπαρχόντων ατόμων σε τεχνητό νεφρό προέρχονται από τον αρρύθμιστο διαβήτη και από επιπλοκές αυτού. Και ερχόμαστε λίγο να δούμε ότι εκτός από το θέμα του διαβήτη, που μιλάμε για τύπου 2 διαβήτη και είναι το 90-94%, αυτός ο διαβήτης είναι κληρονομούμενος, είναι και όγκοεξαρτώμενος. Ένα άτομο που έχει κληρονομικότητα, θα μιλήσουμε ότι 90% θα κάνει διαβήτη στα επόμενα χρόνια. Αν το άτομο αυτό είναι και παχύσαρκο, έτσι μη ασκούμενο, καθιστική ζωή, είναι δεδομένο ότι θα εμφανιστεί ο διαβήτης πολύ πολύ πιο μπροστά. Αν το άτομο αυτό όμως χάσει βάρος ή αρχίζει να ασκείται και στο έδαφος της πρόληψης, μπορεί να προλάβει την εμφάνιση του διαβήτη ή τουλάχιστον να του καθυστερήσει, να μην εμφανιστεί στα επόμενα χρόνια, να πει σε πολύ περισσότερα χρόνια. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι η μάστιγα αυτή τη στιγμή αφορά κυρίως το ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, που είναι και η μεγαλύτερη πλειοψηφία στον ελληνικό πληθυσμό και όχι μόνο, αλλά υπάρχει και ο ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, είναι των παιδιών, των ανηλίκων, έτσι λεγόταν πριν. Αυτά τα άτομα, ας πούμε, είναι νεαρής ηλικίας που μπορεί να είναι αδιάγνωστης αιτιολογίας, να πούμε ότι είναι αυτά που λένε ιδιοπαθής αιτιολογίας, και να είναι όμως και αυτοάνωσα από κάποια διαταραχή αυτοαντισώματα του οργανισμού που δρούν πάνω στο β' κύτταρο του παγκρέατος, το καταστρέφουν και εμφανίζεται ο ζαχαρόδης διαβήτης. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες του λεγόμενου ζαχαρόδης διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2. Υπάρχουν όμως και άλλες ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως είναι ο διαβήτης της κύησης, που είναι μια ξεχωριστή οντότητα, είναι σε γυναίκες έγκυες που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πριν ή αμέσως μετά. Υπάρχει άλλη μια μεγάλη διαταραχή και μια μεγάλη κατηγορία του λεγόμενου προδιαβήτη, ο οποίος αφορά άτομα τα οποία είναι σε στάδιο να εμφανιστεί ο διαβήτης, αλλά δεν έχει προέλθει ακόμα. Εκεί υπάρχουν ορισμένες εξετάσεις που μπορούν να προβλέψουμε τα άτομα αυτά πότε μπορούν να κάνουν διαβήτη και πότε όχι. Άλλη μεγάλη κατηγορία πλέον είναι τα άτομα που έρχονται ενώ είναι σε μικρή ηλικία και θα περιμέναμε ένα ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, εμφανίζεται ζαχαρόδι διαβήτης τύπου 2. Είναι τύπου 2, αλλά σε νεαρά άτομα, τα οποία συνήθως είναι παχύσαρκα με καθιστική ζωή. Εν αντιθέσει, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 30, 35, ακόμα 40 χρονών και παραπάνω, τα οποία μπορούν να εμφανίσουν ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 ή κάποιες ενδιάμεσες μορφές. Αυτά τα δύο τελευταίες κατηγορίες λέγονται αντιστοίχως είναι ζαχαρόδι διαβήτης τύπου Μόντι ή τύπου Λάντα. Έτσι, αυτή είναι μια γενική ταξινόμηση του ζαχαρόδι διαβήτη που μπορεί να εμφανιστεί στα άτομα που έχουν προδιαβήτη ή προδιάθεση ή και εμφάνιση του ζαχαρόδι διαβήτη. Να δούμε τώρα, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να διαγνώσουμε το ζαχαρόδι διαβήτη. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αν μετρήσουμε ένα ζάχαρο και δούμε μια τιμή πάνω από 200, αλλά με συμπτώματα του διαβήτη, και ποια είναι αυτά, λίγο πολύ ξέρουν όλοι, έτσι το να έχουμε μια πολυουρία, μια πολυδιψία, να χάνουμε βάρος, να έχουμε διαταραχή της όρασης, να έχουμε διαταραχή από το θέμα του εθυμικού μας, όλα αυτά οδηγούν συχνές λοιμώξεις, τραύματα τα οποία δεν κλείνουν. Μαζί με το ζάχαρο των 200 μιλιγκράμμων αντιέλ σαν τιμή που βρίσκουμε, νομίζω μπορούμε να μιλήσουμε διαβήτης ότι είναι υπαρκτός. Από την άλλη πλευρά, αν δούμε ένα ζάχαρο το οποίο με νηστεία πρωί ξεπερνάει το 120 μιλιγκράμμων αντιέλ, και εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για ζαχαρόδι διαβήτη. Υπάρχει όμως μια τιμή που υπάρχει μεταξύ το 100 και το 125. Εκεί είναι η κατάσταση που λέγεται προδιαβήτης. Και σε αυτή την κατηγορία ακριβώς, ακόμα και 10 χρόνια πριν εμφανιστεί ο διαβήτης, μπορούμε να έχουμε την αρχή της δημιουργίας των επιπλοκών, τα οποία βέβαια οι επιπλοκές θα εμφανιστούν σε χρόνο 0, όταν πλέον θα ανακαλύψουν το διαβήτη. Άρα τι θέλω να πω με αυτό, ότι μπορεί να εμφανιστεί ο διαβήτης σήμερα, οι επιπλοκές όμως να έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και 10 χρόνια πριν την εμφάνιση του διαβήτη. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές άτομα που έρχονται με εγκεφαλικά ή με εμφράγματα στο νοσοκομείο και λέει «Μα ο διαβήτης εμφανίστηκε πριν από ένα χρόνο ή πριν από μερικούς μήνες». Δεν είναι αλήθεια, ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε το στάδιο του προδιαβήτη με τις αντίστοιχες επιπλοκές. Σαν διάγνωση είπαμε λοιπόν ότι αν έχουμε πάνω από 126 μιλάμε για ζάχαρο, αν έχουμε 200 οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας μαζί με συμπτώματα, έχουμε διαβήτη. Και ερχόμαστε στο άλλο να δούμε πώς θα το θεραπεύσουμε το διαβήτη. Εντάξει, χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Από την μια πλευρά η δίαιτα, έτσι, η άσκηση και θα έλεγα η υγιεινοδιαιτητική και διαιτητική αγωγή, η άσκηση και τα φάρμακα. Τα δύο πρώτα ασχολείται ο ίδιος ο ασθενής εντός παρενθέσεως, ο διαβητικός. Χρειάζεται μια κατανομή των θερμίδων στο 24ωρο,
που μπορεί να είναι 50% υδατάνθρακες, 30% λίπη και 20% πρωτεΐνες. Υπάρχει μια άσκηση που χρειάζεται τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά καθημερινά ή παραπάνω 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Και υπάρχουν και τα φάρμακα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σαν γιατροί και σαν διαβητολόγοι που έχουμε μεγάλη γκάμα φαρμάκων σήμερα. Είναι απαράδεκτο σήμερα κάποιος ο οποίος έχει διαβήτη να μην μπορεί να ελεγχθεί έτσι, το ζάχαρό του. Μπορεί με τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα και είναι πάρα πολλά, είτε ενέσιμα είτε από το στόματος. Ο διαβήτης σήμερα νομίζω ότι με έναν άτομο που ασχολείται και ο ίδιος για το πρόβλημά του, αλλά και ο γιατρός του, σε συνεργασία, δεν νοείται κανείς σήμερα να πάσχει από ζαχαρόδη διαβήτη. Έτσι λοιπόν ο στόχος είναι όλων των γιατρών και κυρίως αυτών που ασχολούνται με το διαβήτη να εξατομικεύουν όλες τις καταστάσεις του κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το ίδιο το άτομο, να μπορεί να δεχτεί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, να μπορεί να δεχτεί τι θεραπεία θα ακολουθήσουμε, σε συνεργασία και των δύο μαζί, και των γιατρών, αλλά και των ασθενών, να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Και νομίζω συνήθως φορές τα καταφέρνουμε. Εδώ στο ιατρείο μας πάει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Η στόχη είναι να έχουμε γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 7. Είναι ένας δείκτης κάθε τρίμηνο που μας λέει μέσος όρος ποιο είναι το ζάχαρο του ασθενούς μας. Και προσπαθούμε να κρατάμε τους ρόλους αυτούς ένα γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω. Συνήθως το πετυχαίνουμε αρκετά.